φωνής, ότι εδώ υπάρχει μια ιδεολογική και πολιτική μετατροπή της εργασίας, η απασχολησιμότητα. Αυτό σαν αντικείμενο έχει ξεκινήσει από πάρα πολλά χρόνια, ξέρετε, και διωγγώθηκε την περίοδο των μνημονίων της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Ξεθυμάστε για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την ευελιξία κτλ. Να σας πω εγώ ένα πιο εφάνταστο ακόμα σενάριο που χρησιμοποιούν οι εργοδότες, που έχει να κάνει με τα πρόστιμα που βάζουμε εμείς στο ΣΕΠΕ. Μεταφέρουν την ευθύνη σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των διαδικασιών, των εντύπων που χρειάζεται να έχει μια επιχείρηση στο λογιστή. Ο λογιστής κάνει μια ασφάλεια αστικής ευθύνης σε μια ασφαλιστική εταιρεία και τελικά φτάνει το πρόστιμο να πληρώνεται μέσα από το ασφαλιστικό συμβόλαιο. Μάλιστα. Οπότε όλα καλά. Και εκείνος που κερδίζει ποιος είναι, η ασφαλιστική εταιρεία, εκείνος που χάνει, ποιος χάνει, το σύστημα και οι εργαζόμενοι. Το φαινόμενο παρατηρείται, όπως είπε ο κ. Βασιλόπουλος και έχει δίκιο, κατά κύριο λόγο στον χώρο των υπηρεσιών αλλά και του εμπορίου, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Όταν θα κάνουμε ανακοινώσεις, γιατί κάνουμε συστηματικά ελέγχους και επιβάλλουμε πρόστιμα, θα σταματήσουμε κατά κύριο λόγο τα πρόστιμα, διότι θα δώσουμε βάρος μεγάλο στις ποινικές διαδικασίες στο εισαγγελέα. Γιατί αυτό, όπως είπε ο κ. Καρούζος, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στο 90%, είναι απολύτως παράνομη διαδικασία. Διότι ο μισθός είναι δικαίωμα, συνταγματικά κωδικηρωμένο, αντανακλά στην εργασία που κάνει ο εργαζόμενος. Και βεβαίως εκεί που χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία με τον εργαζόμενο, όπως υπόθηκε προηγούμενα από εσάς σωστά, είναι η καταγγελία, η ανώνυμη, έστω, για το μέσο του τηλεφωνικού κέντρου που έχουμε στο ΣΕΠΑ. Υπάρχει λοιπόν, διάδοστε αυτόν τον αριθμό, διότι υπάρχει νομίζω ανώνυμη καταγγελία που μπορεί κάποιος εργαζόμενος να κάνει, ώστε τέλος πάντων να πάνε οι υπηρεσίες του Υπουργείου και να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους. Διότι, κοιτάξτε, κύριε Νεφελούδη, εάν εγώ εργάζομαι, παίρνω 200 ευρώ, δεν έχω στον ήλιο μοίρα και εξαρτώμαι και από αυτά τα 200 ευρώ και με πληρώνουν έστω και με αυτόν τον τρόπο, αντιλαμβάνεστε ότι πολύ δύσκολα θα πάω να την κάνω αυτή την καταγγελία. Εμείς έχουμε γνώση και ευτυχώς υπάρχουν ξανά, αναζωογονείται το σύστημα της δημιουργίας σωματείων, συνδικάτων, τα οποία αναλαμβάνουν να υπερασπίζονται τα εργασιακά, εργατικά δικαιώματα. Είμαστε πια σε θέση στο ΣΕΠΕ με την λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος να έχουμε μια πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη μάλλον εικόνα σε σχέση με το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Κατατίθενται πια στο σύστημα του ΣΕΠΕ και οι συμβάσεις. Άρα μπορούμε να δούμε πράγματα τα οποία περιγράφονται και μέσα πολύ πιο συστηματικά. Εγώ πληροφορήθηκα ότι μια εταιρεία, πάλι θα το πω, ότι δεν μπορούμε να πούμε όνομα ακόμα πριν το διαπιστώσουμε απολύτως, αλλά έχουμε καταγγελία ότι σε μια εταιρεία, όχι στην Αθήνα αυτή τη φορά, έκλεισαν τους εργαζόμενους σε ένα δωμάτιο και τους υποχρέωσαν να μην γραφτούν στο σωματείο, να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις, που όρος της σύμβασης, αλλά θα μας έρθει αυτή η σύμβαση όταν θα πάρουμε τα μέτρα μας, ήταν να μην συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις, θα δώσει όρος. Κύριε Νεφελούδη, μισό λεπτό για να καταλάβω κάτι. Είναι πολύ σοβαρό που λέτε τώρα. Είναι ένα ζήτημα ότι τους κλείνουν σε ένα δωμάτιο εργοδότες. Οι οποίοι εκμεταλλεύονται τι όμως. Δεν εκμεταλλεύονται μια κατάσταση γενικότερη η οποία έχει δημιουργηθεί. Ένα συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα σε μια κατάσταση. Ακριβώς. Το θέμα ακριβώς λοιπόν δεν είναι τι θα κάνουμε, όχι να κυνηγήσω εκείνο να κλείσω μια επιχείρηση που πρέπει να γίνει, χωρίς αμφιβολία. Αλλά να υπάρξει εκείνο το πλαίσιο και εκείνες οι λειτουργίες που να μπορέσουν αυτά τα πράγματα, αυτά τα λούδια να μην ανθούν. Γιατί κύριε Νεφελούδη, όταν έχω 1,5 εκατομμύριο ανέργους, τι καταγγελία να κάνει όταν βρίσκει μια δουλειά, τι και μυστική ακριβώς να πάρει τηλέφωνο ανώνυμη, θα κλείσει τη δουλειά του. Κύριε Νεφελούδη, του δίνει, δικαίωμα, του δίνει δικαίωμα η πολιτεία να το κάνει αυτό το πράγμα. Του δίνει το ελεύθερο. Υπάρχει αυτό δίκιο το πλαίσιο και του λέει ότι μπορείς να το κάνεις. Να με βάλει εμένα να υπάρξω χαρτί και να πω δεν θα συμμετέχω σε απεργίες, δεν θα πάω σε γενικές συνέλευσεις, δεν θα κατέβω σε πορεία και δεσμεύομαι από αυτό το χαρτί. Μα είναι δυνατόν. Μα αυτό λέμε τόσο καιρό και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε, να αποτρέψουμε, να ακυρώσουμε πια με τις διαπραγματεύσεις που κάνουμε, τους θεσμούς για τις ελεύθερες συλλογικές. Εκεί είναι αυτό το κλειδί, γι' αυτό είναι τόσο κομβικό σημείο για μας και δεν είναι, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, η απλή ιδεολειψία. Είναι το κυρίαρχο θέμα που αφορά την ευτυχία του εργαζόμενου, την απονομή δικαιοσύνη στον χώρο της εργασίας και την επαναρρύθμισή της. Καταλαβαίνετε ότι αν περάσουμε τη διαδικασία της επανακατοχύρωσης των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όλα αυτά τα φαινόμενα, αυτά είναι ένα κακό μαύρο παρελθόν. Γιατί τότε μπαίνουν άλλοι όροι στη διαδικασία του εργασιακού χώρου. Αυτό το μεγάλο θέμα. Αν καταφέρετε, λέτε αν καταφέρετε. Αν το καταφέρετε. Εγώ είμαι αισιόδοξο σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι, ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο, το έχουμε πει και άλλη φορά. Η Ελλάδα με την κυβέρνηση αριστεράς διεκδικεί το αυτονόητο. Ποιο αυτονόητο? Την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Αυτό που ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και αυτό που αρνείται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μερικοί ακραίοι κύκλοι που υποστηρίζονται και από... Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Ξεσηκώνονται οι εργαζόμενοι, το βλέπετε. Στη Γαλλία ξεσηκώθηκαν, στην Ισπανία ξεσηκώθηκαν. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο στο μνημόνιο, είναι μια ολόκληρη πολιτική αντίληψη για το πώς θα περπατήσουν τα πράγματα στην Ήπειρο. Σημαίνει συλλογική διαπραγμάτευση και γερά συνδικάτα. Ήμουνα στην Ιταλία το Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο, την περασμένη ακριβώς, για να κάνω μια συνάντηση με την γραμματέα της CGL, της μεγαλύτερης, την τριτοβάθμια οργάνωση της, τη ΓΕΣΕΕ, ας πούμε, της Ιταλίας. Ξέρετε τι πετύχανε και οι άνθρωποι, επειδή έχουν μαζικά συνδικάτα και επειδή έχουν γερό συνδικαλιστικό κίνημα. Πετύχανε να μαζέψουν 3,5 εκατομμύρια υπογραφές για να καταργήσουν τα βάουτσερ μέσω υποψηφισμού. Και πετύχανε. Και θα κάνουν και θα καταργηθούν. Γιατί είναι πιο δημοκρατικό, πιο κοινωνικό συμμετοχικό το Σύνταγμα της Ιταλίας. Και κάνανε 4 εκατομμύρια συλλογή υπογραφών για να ακυρωθούν οι ομαδικές απολύσεις. Δηλαδή τι είχανε. Μισό λεπτό. Λέτε λοιπόν το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά βλέπετε ότι οι εργαζόμενοι εκεί παλεύουν να καταργήσουν αυτά που λέτε. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό λέω. Λέω λοιπόν ότι αν δεν συνεργαστούμε το Υπουργείο, η κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση, σε αιτήματα που συμφωνούμε όλοι στον χώρο της εργασίας. Αν δεν συνεργαστούμε με τα συνδικάτα, τους εργαζόμενους, στις συλλογικές οργανώσεις, δεν θα πετύχουμε και πολλά πράγματα. Κύριε Νεφελούδη, ένα τελευταίο σας παρακαλώ. Επειδή μας αναφέρατε και εσείς κάποια στιγμή περιπτώσεις που γνωρίζετε, όχι μόνο τις καταγγελίες που γίνανε προηγουμένως, αλλά ακόμα χειρότερα πράγματα. Πότε θα βγει το Υπουργείο να κάνει ανακοινώσεις, πότε θα τράβει και το αυτή κανένας από αυτούς τους ανθρώπους για να πάρουν λίγο θάρρος και οι εργαζόμενοι, ότι γίνονται έλεγχοι. Ακούστε, οι εργαζόμενοι ξέρουν ότι γίνονται έλεγχοι. Εδώ θέλουμε όμως και τη συνδρομή, την άμεση, και αυτό είναι μια παράκληση, την άμεση συνδρομή της δικαιοσύνης. Να σας πω ένα παράδειγμα και να το ονομάσω αυτή τη φορά. Πούμε την υπόθεση του σούπερ μάρκετ Καρυπίδης στη Θεσσαλονίκη. Εκεί υπάρχει μια απόλυτη παραβατικότητα. Οι άνθρωποι έχουν να πληρωθούν 10 και 15 μήνες. Έχουμε επιβάλει πρόστιμα, έχουμε ξαναυποβάλει πρόστιμα. Έχουμε υποβάλει 70 μηνύσεις. Εμείς, σαν ΣΕΠΕ και εργαζόμενοι για το δώρο των Χριστουγέννων, εδώ από τον Δεκέμβριο, και δεν έχει γίνει καμία κίνηση από την ελληνική δικαιοσύνη γιατί ακολουθεί τους δικούς της αργούς ρυθμούς. Εδώ χρειάζεται. Τον χάσαμε τον κύριο Νεφελούδη. Στο κρίσιμο σημείο. Στο κρίσιμο σημείο. Να δούμε τι χρειάζεται. Αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Λοιπόν, να πάμε όμως να πάμε στα πράσινα φανάρια. Άννα Ομηρία.